και το όλο το ενδιαφέρον, κύριε Ηλιόπουλο, διότι η κριτική, μια ενδυνάμει κυβέρνηση, ένα κόμμα που είναι πολύ πιθανό να πάρει την κυβέρνηση, να γίνει εξουσία, εννοείται ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους πολίτες να έχουν μια ξεκάθαρη άποψη. Το πρόγραμμά σας της Θεσσαλονίκης κοστολογείται 12 δις. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις της χώρας για το 2015 είναι τουλάχιστον 26 δις. Το πρώτο μου ερώτημα είναι αν θα ζητήσετε παράταση του προγράμματος, και θα ήθελα αυτό να είναι σαφές, και δεύτερον, πώς θα αντιμετωπίσετε, από πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα, εάν σκέφτεστε να κάνετε εσωτερικό δανεισμό, δηλαδή να πειράξετε τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται και θα ήθελα να μας το απαντήσετε. Και επίσης, σε ποια θεωρείτε μεγάλη περιουσία, από ποια περιουσία και πάνω δηλαδή θα φορολογήσετε, διότι καλώς ή κακώς και εσείς στους φόρους θα επενδύσετε. Κοιτάξτε λίγο, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, γιατί πλέον μιλάμε για πολιτικά προγράμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ευτυχώς δυστυχώς δεν είναι ακόμα κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση. Πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε προϋπολογισμός. Μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό υπάρχουν αυξήσεις φόρων 1,4 δις και υπάρχουν νέες περικοπές 1,5 δις. Σε αυτές τις περικοπές το 1,1 δις είναι περικοπές από σχολεία, νοσοκομεία, υγεία, πρόνοια και είναι και άλλα 400 εκατομμύρια περικοπές από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτά είναι ψηφισμένα. Δεν συζητάμε για πράγματα που θα γίνουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, γνωρίζουμε για το mail Σαμαρά Χαρδούβελη. Γιατί αναφέρουμε το mail, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για το περιεχόμενο. Δεν απλά ένας τίτλος. Το mail Σαμαρά Χαρδούβελη μιλάει για περισσότερες κατασχέσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται για χρέη προς το δημόσιο. Ακούμε διάφορα πράγματα για τις καταθέσεις του κόσμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ χθες έβγαλε 11 ερωτήματα πολύ συγκεκριμένα για το τι γίνεται όλο αυτό το διάστημα με τις κατασχέσεις, για το δεν ισχύει το ακατάσχετο. Δεν ισχύει το ακατάσχετο 1500. Υπάρχουν οικογένειες κάτω από το όριο της στόχιας που δεσμεύονται καταθέσεις τους για συμψηφισμό χρεών προς το δημόσιο. Υπάρχουν αγρότες που χάνουν αποζημιώσεις για αγροτική καταστροφή για χρέη προς το δημόσιο και όλη αυτή η κατάσταση την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση κάνει δωράκια σε επιχειρηματίες. Γιατί μιλάμε για φόρους, λες και οι φόροι είναι παντού το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο σε αυτή τη χώρα. Και επιτρέψτε να σας δώσω μόνο 3 πολύ συγκεκριμένα νούμερα, γιατί φτιάχνετε μια εικόνα γενικευμένης καταστροφής, ενώ δεν είναι γενικευμένη καταστροφή. Σύμφωνα με στοιχεία της Credit Suisse, όχι σύμφωνα με δικά μας στοιχεία. Όταν λέτε το 56... φτιάχνετε, εννοείται με ΑΕ. Όχι εσείς, προφανώς. Δημιουργείται. Ναι, ακριβώς. Σύμφωνα με στοιχεία της Credit Suisse, αυτή τη στιγμή το 10% των πλουσιότερων Ελλήνων πολιτών κατέχει το 56,1% του πλούτου και αύξησε τον πλούτο του μέσα στην κρίση 7,5%. Ποιοι είναι οι πολύ πλούσιοι για σας? Περιμένετε να σας πω. Οι 500 πιο κερδοφόρες, περιμένετε λίγο. Κάνετε την κριτική σας στην κυβέρνηση, αλλά είναι τώρα κάποια πρέπει πράγματα να πείτε πολύ τι θα κάνετε κι εσείς. Να, αλλά πρέπει δεν να κατανοήσουμε μόνο ποια είναι η εικόνα. Ναι, από την κριτική βγαίνει και πώς προχωράμε. Οι 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της ICAP, στοιχεία της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς, αυξήσαν την κερδοφορία τους το 2013 120,8%. Όχι δικά μας στοιχεία. Και την ίδια στιγμή ο πραγματικός μισθός... Μπορείτε να αναφέρετε μερικές από αυτές για να καταλάβουμε. Δημόσιες. Για πάνε και τράπεζες. Πάνε και τράπεζες. Από αυτές θα πάτε να προλογίσετε. Α, και τράπεζες. Έχετε δώσει ένα σκασμό λεφτά στις τράπεζες. Έχετε δώσει 200 δις στις τράπεζες με εγγυήσεις και αρνηθήκατε να ψηφίσετε τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι οι τράπεζες δεν έχουν δικαίωμα να πουλάνε στεγαστικά δάνεια πολιτών σε ξένα funds. Δεν την καταψηφίσατε, δεν την ψηφίσατε. Και αυτή τη στιγμή εσείς καλλιεργείτε φόβο. Εσείς καλλιεργείτε φόβο γιατί δεν έχετε πολιτικό πρόγραμμα. Ναι, δεν υπάρχει κανένα. Συγγνώμη, δεν έχετε πολιτικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κερδοφόρες επιχειρήσεις οι οποίες στο εργασιακό κομμάτι δουλεύουν με μισθούς των 400 ευρώ. Το παραμύθι ότι θα έρθει ανάπτυξη και θα πάρουμε όλοι ένα κομμάτι από την πίτα δεν υπάρχει. Ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ντραπεί προεκλογικά. Συνεπώς, λοιπόν, θα φορολογήσετε τις κερδοφόρες επιχειρήσεις. Να τελειώσω αυτό. Θα θέλαμε όμως και μια απάντηση. Συγγνώμη, ναι, να σας πω αυτά, τώρα. Έχουμε ακούσει. Πριν από λίγο καιρό έσκασε το σκάνδαλο του Λουξεμβούργου. Mm-hmm. Τριγωνικές συναλλαγές μέσω offshore εταιριών με άπειρα λεφτά. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα, γιατί ακούμε για επενδυτές, τι εννοούν επενδυτές, εννοούν να πουλήσουμε το ελληνικό που έχει αξία 490 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, να το πουλήσουμε 90. Αυτό δεν είναι επένδυση, αυτό είναι πλιάτσικο. Κύριε Λιόπουλε, να χαρίζεις τον ΟΠΑΠ στο Μελισανίδη, που ο Μελισανίδης χρωστάει λεφτά, δεν είναι επένδυση, είναι πλιάτσικο. Ο Μελισανίδης που εντελώς τυχαίως δεν έχει μάθει κανένας ότι έχει 2 νεκρούς εργαζόμενους ναυτικούς, γιατί κάνει λαθρεμπόριο στη Λιβύη και τον βομβάζει. Αυτή είναι η φίλη σας. Η φίλη της κυβέρνησης.
Μισό λεπτό. Είναι ο Μελισανίδης. Επειδή δεν έχετε κυβερνήσει. Ότι δεν σας πάει, μιλάτε, είστε νέος άνθρωπος και μιλάτε με έναν τρόπο και ένα ύφος πραγματικά δεν σας πάει. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Αλλά να μιλάμε. Σας παρακαλώ πολύ. Να μιλάτε πραγματικά και να αρχίσουμε εδώ να γίνουμε ατζέντε επιχειρηματίων. Να το κάνουμε. Δώστε μου 30 λεπτά. Όχι ατζέντε επιχειρηματίων. Σας παρακαλώ. Αυτό σας λέω. Το ξέρουμε καλά. Γι' αυτό σας λέω ότι ατζέντε. Να σας μιλήσω σαν πραγματικό. Όχι ατζέντε λέμε. Ωραία, ακούστε. Ανήκω σε μια γενιά, θα σου πούμε αυτό γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Επειδή βλέπω, επειδή βλέπω ότι επιλεκτικά το κόμμα σας είναι μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα-ενάμιση μήνα από τον κύριο Δραγασάκη, όταν επιμόνως όλοι ζητούσαν να πει ονοματεπώνυμα ποιους εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως, όπως έλεγε και ο Καραμαλής, τους αργυρείς της διαπλοκής κτλ. Δεν είπε τίποτα. Επιλεκτικά λοιπόν ρίχνετε, επιλεκτικά ρίχνετε ονόματα δεν και δεν μπορείτε να ξεφύγετε από ένα πολύ σοβαρό θέμα που είναι να κάνετε επίσημη καταγγελία και δημόσια. Εάν προφανώς, το θεωρείτε. Το όμως το θέμα των επενδύσεων δεν μπορείτε να το ξεφύγετε και να το προσπεράσετε τόσο εύκολα. Για παράδειγμα, το λιμάνι της Κόσκο. Η επέκταση που υπογράφηκε τώρα, που είναι μια μεγάλη επένδυση, και αφήστε τώρα τα διάφορα ονόματα. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει, θα την τηρήσει αυτή τη σύμβαση. Λίγο, γιατί το λιμάνι του Πειραιά είναι τρίτο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, λόγω Κόσκο. Ακούστε λίγο όμως. Όλες λοιπόν, οι επενδύσεις. Κάτι και θα τη διώξω. Ωραία. Να σας πω κάτι και για αυτό που με κατηγόρησε και ο συνάδελφος, ότι δεν μιλάω σαν άνθρωπος της ηλικίας μου. Ανήκω σε μια γενιά που αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται στο εξωτερικό, είτε πήγε για δουλειά, είτε πήγε για σπουδές κτλ. Όπως σας ρώτησα αυτό, πάντως, ναι, ποιους θα φορολογήσετε, κύριε Λιόπλη, ναι, να πάει αλλού. Ναι, αλλά η κουβέντα ανοίγει τα πάντα. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε στο βασικό. Ποιο είναι το μεγάλο εισόδημα και ποιους θα φορολογήσετε. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό στοιχείο για να καταλάβετε. Μα την απάντηση θα δώσω. Ναι, ακούστε. Την απάντηση θα σας πω. Αν οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα βρισκόντουσαν απλά στην ίδια κλίμακα με τους φορολογικούς συντελεστές ως προς την κερδοφορία των επιχειρήσεων, βρισκόντουσαν στον ίδιο κλίμακα με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν λέω κάτι ακραίο, με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές, όχι ονομαστικοί, δηλαδή μετά από 55 φοροαπαλλαγές, τη δεκαετία προ-κρίσης, τη δεκαετία προ-κρίσης, τα ελληνικά ταμεία θα είχαν κερδίσει 88 δις. Και ωραία, αυτά πάλι το μάθουμε λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κρίση. Αλλά μα τι λέτε τώρα. Μισό λεπτό, κύριε Λιόπλε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να μιλήσουν και άλλοι συνομιλητές σας. Εγώ σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Θα τα μάθουμε σιγά σιγά προφανώς. Να πάμε στον κύριο Ρήγα και να μα